Σε εκφράσω απόλυτα. Όχι, κυρία μου, γιατί ξέρετε κάτι, κάθε φορά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απέναντί του 4-5 οι οποίοι είναι κατεξοχήν. Μπορεί και ο Παντελής να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Κατεξοχήν τοποθετημένοι στο τραπέζι για να βάλουν κατά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ενδιαφέρονται κανείς. Και ανακοινώνεται, τηλεοπτικά κάποια παρατήρηση, η οποία είναι εντελώς άστοχη, κάποιου. Όχι, από θα με επιτρέψετε να πω ότι ανακοινώνω ακόμα και δεν είναι καθόλου σωστό. Δεν είναι καθόλου σωστό. Στη δημοκρατία και δεν απαντάτε. Και δεν απαντάτε. Δεν έχω ολοκληρώσει. Ορίστε, κύριε. Ορίστε, κύριε, που ζείτε. Ορίστε, κύριε, που ζείτε. Στη δικτατορία των αγορών, στη δικτατορία των μνημονίων. Δεν θέλω να απαντήσω. Παίρνει το λόγο. Κυρία Πατριανάκου, αφορά εμένα. Γιατί πήρε το λόγο. Όλο το σεβασμό. Δεν καταλαβαίνω. Ακούστε, κύριε. Συνήγορο του κυρίου Παπαδάκη. Θέλω. Κυρία Πατριανάκου, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά εμένα. Σα παρακαλώ. Το σεβασμό να το πείτε τον εαυτό σα. Μην υποδεικνύετε σε άλλους. Δεν είσαι αρμόδια για αυτό το πράγμα. Κυρία Πατριανάκου, κυρία Πατριανάκου, αφορά εμένα. Κυρία Πατριανάκου, γιατί επιμένετε, με προσβάλλετε. Αφορά εμένα. Μα αφορά εμένα όμως. Εσείς ανακατεύεστε, κυρία Πατριανάκου, και το κάνετε συχνά. Και το κάνετε συνεχώς. Κύριε Λαφαζάνη, ακούστε. Δεν αφήνετε κανένα να μιλήσει. Ποτέ. Ποτέ δεν το αφήνετε. Αφήνω και ο Λαφαζάνη με στη Βουλή να μιλήσει κανένα. Μα δεν είναι, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά εμένα και απαντάνε άλλοι για μένα. Λοιπόν, να σα απαντήσω, κύριε Λαφαζάνη. Η τακτική δική μου και δεν την αλλάζω, όχι γιατί δεν το θέλετε εσείς. Ο Κυριακού ο ίδιος να καθίσει και να μου πει ότι θα αλλάξω τακτική. Δεν την αλλάζω. Όταν υπάρχει μήνυμα το οποίο πιστεύω ότι φύγει την εκπομπή και το μήνυμα αυτό φύγει την εκπομπή, εγώ απαντάω. Απαντάω λοιπόν στον κύριο και λέω το εξής. Λέτε λοιπόν ότι ο κύριος Κατρούγκαλος και ο κύριος Λαφαζάνης υπερτερούν έναντι των άλλων γιατί είναι δύο του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι ψηφίζει ο κύριος Κατρούγκαλος, το τι ψηφίζει ο κύριος Παντελής, το τι ψηφίζει ο κύριος Ρακιτζής είναι δική του υπόθεση. Εδώ ο καθένας έχει το δικό του ρόλο και τη δική του παρουσία. Τιμώ και σέβομαι την παρουσία του κυρίου Κατρούγκαλου ως καθηγητή του συνταγματικού δικαίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που τον έχουμε καλέσει τον κύριο Κατρούγκαλο σε αυτή την εκπομπή. Έχει έρθει πάνω από 300-400 φορές. Και θα συνεχίζω να τον καλώ γιατί τον τιμώ και πιστεύω ότι είναι ένας επιστήμονας σοβαρός και αξιόπιστος. Και εδώ είναι με την επιστημονική του ιδιότητα και όχι την κομματική του. Μπορεί να γίνει βουλευτής, ευρωβουλευτής, δεν το ξέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Με την ίδια λογική. Εμένα θα μου πείτε, καθόλου. Θα ρίξω καρφί τώρα. Παρακαλώ. Με την ίδια λογική που ένας δημοσιογράφος πρέπει να είναι αντικειμενικός και μετά γίνεται βουλευτής ενός κόμματος. Ναι. Ναι, κινήματος. 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 Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή όταν ήταν δημοσιογράφος δεν ήταν αντικειμενικός. Ναι, αυτό ξέρεις ότι με φαίνει σε μια δυσκολία ασκώντας το πολιτικό μου, την πολιτική μου θέση. Διότι έχω μάθει ως δημοσιογράφος να. Είδες. Μου έχει κάνει μερικές εμπλοκές. Σε καταλαβαίνω απολύτως. Παρ' όλα αυτά όμως. Θέλετε να πείτε κάτι στον κύριο Ρακιτζή και πρέπει να το αποδεσμεύσουμε γιατί πρέπει να πάει στη δημόσια τηλεόραση μετά από εμάς. Αυτό είναι ο λόγος. Γιατί θα τα αποκαλύπτω όλα τώρα. Γιατί για να με. Δημόσια τηλεόραση, η οποία έχει να πληρώσει τα Σαββατοκύριακα τους ανθρώπους από τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν χρεωστούμενα από πριν. Είναι μια ιστορία η οποία δυστυχώς δεν βαδίζει καθόλου καλά. Και ο κύριος Καψής θα γίνει και ευρωβουλευτής και θα αφήσει και το μαγαζί που έστησε στο Μετέωρο. Υποψήφιος θα γίνει και ο πρόεδρος. Σωστό. Ναι, υποψήφιος, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουμε δημόσια τηλεόραση, έχουμε κυβερνητική τηλεόραση. Είναι πολύ διαφορετικά τα δύο πράγματα. Τον κύριο Ρακιτζή δεν είναι απαραίτητο να είναι, δεν ξέρω αν έχει δουλειά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι δεν έχουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουμε κατεξοχήν κυβερνητικές οργανώσεις. Οι οποίες παίζουν ένα κατεξοχήν κυβερνητικό πελατειακό ρόλο, ρόλο εξυπηρετήσεων, ρόλο δικτυακό μέσα στην κοινωνία και ρόλο λαιλασίας του δημοσίου χρήματος. Στην μεγάλη πλειοψηφία τους θα έλεγα, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, υποκαθιστώντας στην ουσία υποτίθεται κρατικές δραστηριότητες, αλλά με χρήμα κρατικό, ανεξέλεκτο, το οποίο πηγαίνει όπου αυτοί νομίζουν οι κυβερνητικές οργανώσεις χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Και αυτό γινόταν εγνώση των υπουργών, εγνώση των υπουργείων, γινόταν με κυβερνητική κατεύθυνση, οι υπουργοί δίναν τα λεφτά, οι υπουργοί εγκρίνανε τα κονδύλια και έχουν όχι μόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά και άλλου είδους ευθύνες για αυτή τη διαχείριση δημοσίου χρήματος. Και πρέπει να σταματήσει αυτή η φάμπρικα των κυβερνητικών οργανώσεων. Θέλω να ρωτήσω. Δεν είναι δυνατόν
Αν είναι εθελοντικές οι οργανώσεις αυτές, είναι άλλο πράγμα. Και παίζουν εθελοντικές. Δεν πληρώνεται όμως. Ακριβώς αυτό λέω. Αν είναι εθελοντικές. Αν είναι εθελοντικές και κάνουν εθελοντική προσπάθεια χωρίς κρατικό χρήμα, είναι άλλο πράγμα. Εθελοντής βάζει λεφτά από την τσέπη του. Από τη στιγμή που μπαίνει δημόσιο χρήμα. Γιατί δεν είναι εθελοντής. Ακριβώς. Από τη στιγμή που μπαίνει δημόσιο χρήμα. Υπάρχει χρήμα των φορολογουμένων. Εθελοντής με μισθό. Δεν είναι δυνατόν να διατίθεται από μη. Και να διαχειρίζεται από μη κρατικές δραστηριότητες και μη κρατικές οργανώσεις. Μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Ρακιτζή, γιατί θέλω και σε εσάς.